Λέτε ότι εφόσον η κυρία Ρεπούση αρνείται ότι υπήρχε ή θεωρεί διεθνικό μύθο, εθνικό μύθο το χορό του Ζαλόγκου, ναι. Είναι το ίδιο με το. Ακριβώς το ίδιο είναι και έτσι, το αυτό. Έτσι. Φυσικά είναι το ίδιο. Αυτό είναι υπερβολή. Φυσικά είναι το ίδιο. Υποθέτω ότι και ο κύριος Δήμου που είχε γράψει ένα άρθρο χθες στη Λάιφο που έλεγε ότι έκανε κτηνοδίες ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Ένα λεπτό, υπήρχε... μην μου συγκρίνετε μισό τώρα το... και αναφέρετε άλλα. Μισό το... Μιλούσαμε για το συγκεκριμένο σχολείο, για ένα βουλευτή που έχει εκφράσει αυτό. Και λέω γιατί και ο άλλος βουλευτής που εξέφρασε και προσέβαλε ένα ολόκληρο έθνος δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση από το πολιτικό σύστημα. Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν βγήκανε να πούν τα ίδια. Να σας φυσικά έχω συνέστηση. Απόλυτη συνέστηση. Απόλυτη κι όμως. Είστε ιστορικός. Και έτοιμοι. Α, μάλιστα τώρα. Πανεπιστημιακός. Ναι, ναι, ναι. Έχετε καμιά λαμπρή καριέρα. Γιατί εσείς είστε ιστορικός. Θέμα, όχι, αλλά έχω λαμπρή δημοσιογράφος καριέρα. Είσαστε. Έχω λαμπρή καριέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχω την ηλικία σας. Να μπορεί και στη δική σας ηλικία να αποκτήσω κι εγώ λαμπρή. Να το δούμε. Τι εννοείτε. Εσείς έχετε προσβάλει όλο. Οπότε τι θέλετε. Ξερόλα είστε, κυρία Μακρύ. Μπας περιπτώσει, βγήκε χθες ο θρασίδωτος παπάς να εκμεταλλευτεί το τραγικό δυστύχημα στο βουλευτές. Με το τάγκ. Θα μπορέσετε να είσαστε ναι. απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Σας, πείτε μας τι έχει το βιογραφικό του. Πώς μπήκατε στο δημόσιο. Πώς μπήκα στο δημόσιο, πείτε μας εσείς που ξέρετε. Πάντως με αξιοκρατία αποκλείεται. Με αξιοκρατία. Λοιπόν, βγαίνει ο παπάς και βγάζει ένα λόγο για το τάγκ. Για το τάγκ. Να μαζεύετε τις ιδεολογικές σας θέσεις. Δεν επιτρέπω να εκτοξεύω. Και εγώ δεν επιτρέπω να συγκρίνετε. Μιλώ πολιτικά. Η Χρυσή Αυγή με μία λάθο αιμονή της κυρίας Ρεπούση. Λοιπόν, αφήστε τα. Γίνατε υπερασπίστρια. Θα μου αφαιρέσετε και το λόγο, κυρία Πιπηλή, μετά από τις προσβολές. Έχετε κάνει πολύ μεγαλύτερες προσβολές στην ελληνική ιστορία, εξομοιώνοντας. Στην ελληνική ιστορία. Το σοβαρά, φασισμό σοβαρά, με μια λάθος εκτίμηση μιας γυναίκας που εμένει ποια είναι η λάθος εκτίμηση, εγώ δεν μιλώ για γυναίκα λοιπόν, ο παπάς μιλώ για βουλευτή. Βγαίνει χθες εσείς και λέει, μιλήσατε προσωπικά για εμένα ξέρω πολύ καλά αλλά ελάτε στα δικαστήρια λοιπόν, να αποδείξετε το πώς έχω μπει στο δημόσιο φυσικά θα σας κάνω αγωγή φυσικά θα σας κάνω αγωγή προσέξτε τι νομίζετε θα το ξέρετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, κυρία Πιπηλή, κάντε μου τη χάρη. Να μάθετε να μιλάτε πολιτικά. Και να μην προσβάλλετε Έλληνες βουλευτές που έχουν εκλεγεί. Σας παρακαλώ, κύριε Σαγκελαρίδη, εσύ με συμφωνούμε, αλλά κάτι που με ψεύδει, λοιπόν. Γιατί είστε ψεύτρα, καταλάβατε. Μα αναφέρθηκε το σύμφωνα, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Δεν μπορεί ο καθένα να έρχομαι σε ένα πάνελ και να με προσβάλλει με ψεύδι. Μπορεί να απαντήσει και πρέπει να απαντήσει, κυρία Μακρύ. Το ακούσαμε, κύριε Πιπηλή. Αλλά επιστημονική. Άποψη της κυρίας Ρεπούση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την πέφτετε σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, σε παρακαλώ, ένα γιατί λεπτό. Αρκετά λέει η κυρία Μακρύ. Σοβαρά, και στη Βουλή και το σύλλογο μας λέει και εμείς. Ναι. Εκτός από λοιπόν, το να απαντήσει όμως. Γιατί σας ενοχλεί. Είσαστε δοσύλλογοι. Ευθαρσώς σας το λέω. Γιατί. Σημειώστε τα πριν τα φυσικά, δοσύλλογοι είστε. Ξέρετε, εσείς αφού είστε μορφωμένοι και έχετε αλαμπρή καριέρα, τι θα πει δοσύλλογος. Ναι. Ανοίξτε λοιπόν ένα λεξικό να μάθετε. Οπωσδήποτε. Με όμικρον γράφετε και όχι με ωμέγα. Και με ωμέγα και με όμικρον. Μπράβο, λοιπόν. Ανοίξτε το λεξικό να μάθετε, μάλλον. Ο παπάς γιατί μέσα στο πλαίσιο των αγράμματων βουλευτών συμπεριλαμβάνεστε και εσείς. Θα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο παπάς βγήκε χθες και σχολίασε εκμεταλλευόμενος το τραγικό δυστύχημα με το Φαντάρο και άρχισε να λέει να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή και λοιπά αυτά τα εθνικοπατριωτικο φασιστικά και ξεχνάει ότι ο πρώτος νεκρός στον πόλεμο ήταν Εβραίος φυσικά γιατί μερικά πράγματα λοιπόν, πρέπει να τα λέμε ομάδα έχει το δικαίωμα και πρέπει και αν θέλει μπορεί να απαντήσει παρότι έχουμε πέσει έξω στο διάλειμμα να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία ακούστηκαν προσωπικές εκνές κάνει αγωγή, έχετε τελειώσαμε. Κάτι να απαντήσετε κυρία Μακρύ ότι θέλει, όλα αυτά είναι ψεύδι και είναι επιθέσεις από τη Νέα Δημοκρατία κατευθυνόμενες μόνιμου οι οποίες αυτά που λένε υπάρχουν και στον τύπο από επιθέσεις σε σχρές τις οποίες δέχομαι. Ουδέποτε έχω μπει με ένα αξιοκρατικό τρόπο στο δημόσιο. Στο δημόσιο μπήκα με διαγωνισμό το ΑΣΕΠ και θα έρθετε στα δικαστήρια, κυρία Πιπηλή, να αποδείξετε να τα λεγόμενά σας για την αναξιοκρατία. Φυσικά, φυσικά. Αφήστε τον αρχηγό μου, σε μένα αναφερθήκατε. Αφήστε τον αρχηγό μου. Δεν θα προσβάλλετε για τον αρχηγό μου εδώ. Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω. Δεν σας επιτρέπω. Μιλήσατε για μένα. Εδώ αστυνομικοί που μπορείτε να τους ηρωνεύεστε που σας επιχείρησαν να ελέγξουν όπως όλους μας την τσάντα. Δεν θα επιτρέψω να μου κάνουν και σωματικό έλεγχο, κυρία Πιπηλή. Γιατί εσείς έχετε ξεφτυλίσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.